Ναι. Έτοιμος τώρα. Ναι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Ελέσβο αυτήσαντες υπέρ Χριστού του Θεού, αυτήν υγειάσατε τη το λειψάνον ημών, ευρέσι μακάρι, όθεν ημάς τιμόμεν, Ραφαή Θεοφόρε, άμασι Νικολάο και Παρθένο Ειρήνη, ως Θείου Σιμών προστάτας και πρέβης προς Κύριο. Να καθίσουμε. Κάτσε, κοιμήθηκα. Κοιμήθηκα καλά, λέω. Είναι ο μήνας μας. 1900-2010, περίπου λίγοντος του 10 μετά Χριστόν. Και αναγκάζομαι να κοιτάξω όχι προς τα εμπρός, αλλά προς τα πίσω. Και μάλιστα πολύ προς τα πίσω. Πεντακόσια, εξακόσια, εφτακόσια χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός. Και ακόμη σε περισσότερων παροχημένες εποχές και γενναίες. Και λοιπόν πίσω και μπρος να κάνω, είμαι υποχρεωμένος να φέρω στη μνήμη μου αυτόν το φιλόσοφο που έψαχνε μέσα στο μεσημέρι και μάλιστα σε μία πόλη βρίθουσα, γεμάτη από κόσμο, την Κόρινθο, έψαγαν, επαναλαμβάνω, εν ώρα πανηγυριού, να βρει. Ψάγνω να βρω. Τι ζητάς να βρεις? Και μάλιστα με αυτό το περίεργο τρόπο. Ηλίου μεσουρανούντος και καυματίζοντος τα πάντα, ζητάς με τον φανό σου να βρεις. Ψάχνω να βρω. Μα τι θέλεις, Διογέννη, και ψάχνεις να βρεις? Άνθρωπο ζητώ. Κόσμο πλημμύρα και ζητάς να βρεις άνθρωπο. Αλήθεια, πού είναι ο άνθρωπος? Γιατί, Διογέννη, αναζητείς τον άνθρωπο? Εσύ δεν είσαι άνθρωπος? Αυτοί που σε περιβάλλουν και μάλιστα σε υπερβολικό αριθμό δεν είναι άνθρωποι?
και ψάχνεις να βρεις τον άνθρωπο. Άραγε ο Διογένης γνώριζε ότι όντως απουσίαζε ο άνθρωπος, και ενώ έβλεπε έξω άνθρωπο, μέσα έβλεπε κτηνώδη ζωή, μες τον άνθρωπο εννοώ, γιατί όταν έσω μέσα σου, κλείνεις τον άνθρωπο όνομα και ουσία, τότε είσαι άνθρωπος. Αν όμως από μέσα σου απουσιάζει ο άνθρωπος, τότε είσαι σχήματι άνθρωπος εξωτερικά, εσωτερικά ο άνθρωπος που ομοιώθη της κτίνες ή της ανοήτης και παρασυνευλήθη αυτής. Είσαι ο άνθρωπος που είναι όμοιος με τα κτίνη που δεν έχουν λογική της κτίνες ή της ανοήτης. Το θέμα μας λοιπόν είναι ζητάμε άνθρωπο. Θα φέρω στη μνήμη όλων μας το Κύριο που επισκέφθηκε το Σιλοάμ, εκεί που ήταν πεταμένοι οι ασθενείς, και ήβρε ένα ασθενή 38 χρόνια πεταμένο. Που ζητούσε πάση θυσία να αποβάλει την παράλυσή του, με την προϋπόθεση να μπορεί να μπει πρώτος μέσα στη κολυβήθρα του Σιλοάμ. Μετά την ταραχή του ύδατος που έκανε ο Άγγελος Κυρίου. Όλοι θυμόμαστε και όλοι ξέρουμε το γεγονός που τον πλησίασε ο Κύριος και τον ρωτά. Θέλεις υγιείς γενέστε, θέλεις να γίνεις καλά. Κύριε, του απαντάει, άνθρωπον ούκ έχω, άνθρωπο δεν έχω, άνθρωπο δεν έχω. Ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με στην κονιβήθρα. Δεν έχω άνθρωπο, ώστε όταν ταραχθεί το νερό της κονιβήθρας, να με βάλει μέσα για να γίνω καλά. Και αυτός ο παράλυτος, άνθρωπο ζητούσε. Άνθρωπο ζητούσε. Προ καταβολής κόσμου, προτού δημιουργηθεί το σύμπαν,
τότε υπήρχε μόνο ο Τριαδικός Θεός. Τίποτε από τα ορατά δεν υπήρχε. Κανένα από τα επιγείς λογικά όντα. Κανένα από τα επιγείς λογικά όντα. Ακούγεται μέσα από αυτή την απουσία των λογικών όντων που δεν είχαν δημιουργηθεί, επαναλαμβάνω, ακούγεται φωνή μυστική που δεν συλλαμβάνει ανθρώπινος νους, μα που την οράται και την ακούει, την βλέπει και την ακούει ανά τους αιώνας ο έσω πάντοτε κόσμος του ανθρώπου. Ο έσω κόσμος του ανθρώπου. Αυτή η αόρατη μυστική φωνή ακούγεται και θα ακούγεται μέχρι να κλείσει η αυλαία του πάνω κόσμου. Είναι η εξής. Δεύτε ποιήσομεν άνθρωπον. Ελάτε να φτιάξουμε άνθρωπο. Αυτή η προσταγή απευθύνεται, επαναλαμβάνω, δεύτε ποιήσομεν άνθρωπον, αυτή η προσταγή απευθύνεται από τον Δημιουργό Πατέρα προς τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Ελάτε να κάνουμε άνθρωπο. Ποιος δημιουργεί τον άνθρωπο? Άνω ο Τριαδικός Θεός. Γι' αυτό και άνθρωπος σημαίνει άνω, προς τα άνω, προς τα πάνω, ψηλά, θρόσκο, βαδίζω. Βαδίζω λοιπόν, θρόσκο, άνω, προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, λέγει ο Πατέρας Κύριος και Θεός μας. Ελάτε παιδιά, ακούστε με. Τι να ακούσουμε? Ότι εγώ ο ένας Θεός που διακρίνομαι σε πρόσωπα τρία, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, δημιουργώ προτού γενέστε τον κόσμο τον άνθρωπο και τον δημιουργώ όπως είμαι εγώ. Λογικό και ελεύθερο να έχει τη λογική μου, να είναι και ελεύθερος
για να επιλέγει. Είναι ο άνθρωπος, η εικόνα δική μου. Βεβαίως κάποια στιγμή του χρόνου δεν θα έχει μόνο την εικόνα μου, αλλά θα είναι και θα γίνει όμοιος με μένα. Θα φέρει και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου μου, του προσώπου μου του πνευματικού, και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, για να είναι όντως πράγματι άνθρωπος. Άνθρωπο λοιπόν χωρίς πληγές, άνθρωπο χωρίς αδυναμίες και ελαττώματα, άνθρωπο συνόμιλο, σύντροφο δηλαδή του Θεού, τέτοιον άνθρωπο χωρίς καμιά σκουριά, χωρίς κανένα ίγνος κακίας, δημιούργησε ο Τριαδικός Θεός. Μολοπίστηκε όμως ο άνθρωπος, κακοποιήθηκε εκουσία βουλή. Αυτό σημαίνει, γιατί το επεζήτησε και το θέλησε ο ίδιος, εκουσία βουλή, τα αποφάσισε μόνος του να κακοποιήσει τον εαυτό του. Από τη στιγμή λοιπόν που εκούσια κακοποίησε τον εαυτό του, αποστατώντας, κηρύσσοντας δηλαδή επανάσταση απέναντι στο όντως ον, απέναντι που αυτό που ουσία υπάρχει και αΐ υπάρχει και είναι αΐ ον και ουδέποτε θνίσκον, σας θυμίζω τη στιγμή εκείνη που κάλεσε ο Θεός τον Μωυσή να γίνει αρχηγός σε ένα λαό, σε ένα λαό ατίθασο. Και αναλογίστηκε ο Μωυσής ότι έχει αδυναμίες, αλλά προηγουμένως ρώτησε ποιος είσαι εσύ για να πω το όνομά σου στους Ισραηλίτες ώστε να αποδεχθούν την πρόταση που μου κάνεις να γίνει αρχηγός αυτών. Εγώ, απάντησε, είμαι ο ον, με κεφαλαία γράμματα, εγώ είμαι εκείνος
όπου πάντοτε υπάρχω, εγώ είμαι εκείνος που υπήρχα, εγώ είμαι εκείνος που πρόκειται στο τέλος των αιώνων να έρθω. Ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος. Ο άνθρωπος, αυτός που τρέχει προς τα επάνω, άνω θρόσκι, ουδέποτε πάβει εφόσον φέρει στοιχεία, τα στοιχεία που του φύτεψε ο Θεός και είναι αναφέρετα όσο ζει και υπάρχει, βούληση δηλαδή και λογική, και με αυτά αγκαλιάζει το είναι, τον Θεόν δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Αποστάτης άνθρωπος όμως από το Θεό, αποστάτης άνθρωπος από το Θεό, επαναστάτης, δεν είναι άνθρωπος. Ονόματι μόνο ως προς το όνομα είναι άνθρωπος. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που ο Διογένης στην Κόρινθο με το φανάρι φώναζε άνθρωπο ζητώ. Είχε χαθεί η ανθρωπιά. Είχε πάυσει ο άνθρωπος να λειτουργεί ως ον ευαίσθητο και λογικό, ως ον ακολουθούν τη φυσική τάξη. Είχε διαστρεβλώσει τη φυσική ροή και τάξη των πραγμάτων. Παραλαμβάνω, είχε διαστρεβλώσει. Είχε θέσει σαν σκοπό και αυτό ακολουθούσε, να ικανοποιεί τις ωρέξεις του με αφύσικο εντελώς τρόπο, με αφύσικο εντελώς τρόπο. Πορευόταν στις σχέσεις ανάμεσα στο θήλι και στο άρεν διεστραμμένα άρσενες ενάρσεση και θήλις με θήλις, άνδρες με άνδρες και γυναίκες με γυναίκες. Είχε προ Χριστού μεταβληθεί η γη σε ένα πελώριο στάβλο που έπρεπε να υποστεί καθαρισμό. Στάβλο. Πόσο, μα πόσο δίκιο
είχαν οι αρχαίοι Έλληνες αυτοί ελάχιστοι που είχαν διανοητικά πετάγματα, φτερουγίσματα, και μαρτυρούσαν με τα πετάγματα και φτερουγίσματα αυτά οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, είχαν δώσει την διάσταση του ανθρώπου, ποια ήταν και ποια είναι, δηλαδή ότι ο άνθρωπος είχε καταγωγή θεία. Και τώρα έχει κατώτερη των κτηνοδών ζώων καταγωγή. Σταύλος Αυγίου λοιπόν είχε γίνει ο κόσμος, και χρειαζόταν αυτός ο Σταύλος, ο τότε οικουμενικός Σταύλος, να καθαριστεί από αυτόν το μυθικό πρόσωπο τότε, τον Αυγία, ο οποίος έστρεψε τα ρεύματα των ποταμών και καθάρισε ο Σταύλος. Αυτόν τον ανθρώπινο Σταύλο που έτρεφε μεν σχήματι ανθρώπους, ουσία κτίνη, ήλθε άλλος άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα γραμμένος, άλλος άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα γραμμένος, και έστρεψε, άνοιξε όλες τις κήτες της ουράνιας, όλες τις πηγές του ουρανού και όλα τα ποτάμια, για να καθαριστεί ο επίγειος Σταύλος του Αυγίου. Θα φέρω στη μνήμη μας, θα φέρω στη μνήμη μας το πρόσωπο του Κυρίου, την Μεγάλη Πέμπτη που τον βγάζει ο Πιλάτος κακοποιημένο στον κόσμο, πληγωμένο και ματωμένο, τον άνθρωπο που έψαγνε να βρει ο Διογένης, που τον αναζητούσε, τον άνθρωπο που τον αναζητούσε ο κόσμος, τον άνθρωπο που τον αναζητούσε και η άψυχη κτήση, αυτόν τον άνθρωπο τον βγάζει μπροστά στο λαό ο Πιλάτος, τον δείχνει με το δάχτυλο και φωνάζει: είδε ο άνθρωπος, νάτος ο άνθρωπος. Άνθρωπος ζητάς, Διογένη, δεν τον βρήκες. Άνθρωπος ζητήσει κοινωνία, δεν τον βρήκε. Έρχεται ο άνθρωπος και χωρίς καν να καταλάβει ο Πιλάτος, δείχνει τον αληθινό από τον ουρανό
ελθόντα άνθρωπο. Και τον δείχνει μιλώντας κατηγορηματικά. Νάτος ο άνθρωπος. Αλήθεια, τον έδειξε ο Πιλάτος, μα αυτόν τον αληθινόν άνθρωπο ο άλλος που είχε έρθει πριν από εκείνον, γιατί είπε ο Κύριος, όταν έλθει εκείνος ο άλλος, και εννοούσε τον αντί του Κυρίου, τον Αντίχριστο, όταν έλθει εκείνος ο άλλος, αυτόν θα τον υπακούσετε. Εγώ που έχω έρθει και σας καλώ να με ακούσετε, δεν με ακούτε. Γι' αυτό εγώ θα φύγω και θα πάω πάλι στον πατέρα μου. Και εκείνον που θα έρθει με πειθαρχία, μεγάλη σε εισαγωγικά πειθαρχία, θα τον ακούσετε. Ήρθε ο άνθρωπος. Αγκάλιασε τον άνθρωπο και μη μου πείτε ότι τον άνθρωπο που τον είχαν αρπάξει ληστές και τον είχαν ληστέψει και τον είχαν καταπληγώσει και ήταν μισοπεθαμένος, ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν τον βρήκε ο Κύριος. Θέλω να σταθώ λίγο στον ερχομό και στην παρουσία του ανθρώπου, με κεφαλαία γράμματα του ανθρώπου που έδειξε ο Πιλάτος και που είπε είδε ο άνθρωπος. Να σταθώ, επαναλαμβάνω, λίγο για να δείξω αυτόν τον άνθρωπο γιατί τον πλήγωσε ο πεσόν άνθρωπος, ο κακός άνθρωπος, γιατί τον πλήγωσε. Θα ξέρουμε ότι υπάρχει μία φοβερή σατανική μέθοδος με την οποία ο άνθρωπος βάζει, ο σατανάς βάζει τους ανθρώπους του για να σχιάσουν τη δόξα πραγματικών ανθρώπων. Τέτοιους χρησιμοποίησε για να σκεπάσει και τη δόξα του Κυρίου μας και να φανίσει και το όνομά του από τη γη, αλλά ή δυνατόν και τον άνθρωπο Χριστό από τη γη. Όταν υπεδείχθη η σταυρική εκτέλεση του Κυρίου, τότε ήταν πεπισμένος ο αντικείμενος ότι με τα όργανα που χρησιμοποιούσε και σταύρωνε τον Χριστό,
τους ανθρώπους δηλαδή, τελείωνε και το έργο του Κυρίου στη γη, του ανθρώπου που προσπαθούσε να αναστήσει τον άνθρωπο, του πραγματικού ανθρώπου που ήρθε εδώ στη γη. Έμπαινε τελεία και παύλα στο έργο του. Σταυρώθηκε, απέθανε, ετάφη και τελείωσε το έργο του Κυρίου. Και τέλος, ο άνθρωπος και τα εκ του ανθρώπου Ιησού Χριστού έργα δεν συνετελέστη όμως αυτό. Πλήγωσαν το σώμα του, το λίστεψαν κατά έναν τρόπο, το έκαναν κατάστικτο, γεμάτο πληγές, γιατί λέει γέμισε από πληγές ο προφήτης Ισαΐας το σώμα του και δεν φαινόταν αν ήταν αυτό σώμα ανθρώπινο, αλλά μία πληγή. Όμως ο ίδιος δεν είναι το δυνατόν, αφού ήρθε για να αναστήσει τον άνθρωπο, να πάυσει αυτός και το έργο του. Αντίθετα, εκεί στο σταυρό από κάτω δόθηκε η τελική μάχη και ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός αναστήθη και ο άνομος, διάβολος και τα όργανα του ιτήθησαν, γιατί εκεί ήταν το βατερλό του. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα, ότι καμία ανθρωπιά και κανένας ανθρωπισμός, όσο και να προβάλλεται από οποιοδήποτε μέσο ανθρώπινο, δεν έχει καμία απολύτως δύναμη να μεταποιήσει την κοινωνία από το κακό στο καλό, εφόσον δεν γίνεται μετάγγιση από το ανθρώπινο του Κυρίου αίμα, μα που έγινε θείο και ήταν θείο, αν δεν γίνει μετάγγιση από το σώμα του Κυρίου στο σώμα το ανθρώπινο, για να γίνει με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος δια του Ιησού θεάνθρωπος. Γίνεται θεάνθρωπος. Ψάχνεις, γεωγένη, να βρεις άνθρωπο. Είναι γεγονός ότι αν ζούσε ο Διογένης όταν ήρθε ο Χριστός, σίγουρα θα αγκάλιαζε τον Ιησού Χριστό ως άνθρωπο. Γιατί ακουγόταν εκεί στους δρόμους του Ισραήλ «Τις ελέγξει με περί αμαρτίας, ποιος μπορεί να με ελέγξει?» Για έστω για μία αμαρτία, και αυτοί ακόμη που τον έβλεπαν ύπουλα και προσπαθούσαν να βρουν ψεγάδι από το στόμα του Κυρίου, και αυτοί ομολογούσαν και έλεγαν ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ποτέ δεν μίλησε κανένας άνθρωπος όπως αυτός
ο άνθρωπος και εξεπλήσοντο η όχλη επί τη διδαχή αυτού. Όλοι λοιπόν έμειναν μπροστά στον άνθρωπο Χριστό, βουβοί, έκπληκτοι, εναοί, με το στόμα ανοιχτό. Αυτός είναι ο αλάθητος, αυτός είναι ο Πανάγιος, αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτός είναι εκείνος που αναζητιόταν από όλες τις γενναίες και από τον Διογέννη στην Κόρινθο. Τον άνθρωπο ζητούσε ο Διογέννης. Σήμερα 2010 χρόνια μετά Χριστό. Φωνάζουμε και λέμε, πού είναι ο άνθρωπος, για ιδές που καταντήσαμε οι άνθρωποι, θα φωνάξει το Πνεύμα το Άγιον, όπως φώναξε κάποτε δια των προφητών, ο άνθρωπος τεσχύλεσι με τιμά, η δε καρδία αυτού πόρο απέχει απ' εμού. Άνθρωπος στην ουσία είναι ο μέσα άνθρωπος, και εκείνος που λέει η δε καρδία αυτού, αυτός είναι ο άνθρωπος και όχι αυτόν που βλέπουμε, αυτόν που ωραία ντύνεται, προσεκτικά περπατάει, ευγενικά μιλάει, χαμογελάει και συμβαίνει εκείνο που λέει ο Κύριος. Δεν είναι άνθρωποι, είναι τάφοι έξω ασπρισμένοι και μέσα σκουλικιασμένοι. Χρειάζεται για να γίνει ο άνθρωπος αυτός που η λέξη φωνάζει, κάθαρση εσωτερική. Κάθαρση εσωτερική. Καθαρίσατε το έσωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, είπε ο Κύριος. Καθαρίστε ό,τι υπάρχει μέσα από το ποτήρι. Για να είναι καθαρό το ποτήρι και όχι απ' έξω, ώστε μέσα να είναι βρώμικο το ποτήρι. Έξω λοιπόν εμείς είμαστε όμορφοι και ωραίοι, εσωτερικά είμαστε βρώμικοι. Δεν θρόσκουμε προς τα άνω, δεν τρέχουμε προς τα επάνω. Επλήστη η γη τετραπόδων, φωνάζει ένας προφήτης, γέμισε
η γη από την τράποδα. Τι είναι αυτά που μας λες, Άγιε Προφήτα? Τα τετράποδα περπατούν με τα τέσσερα, οι άνθρωποι με τα δύο, και εσύ μας λες ότι βλέπεις τη γη να είναι γεμάτη τετράποδα? Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι τα ζώα εφώ εκεί που είναι τεταγμένα να βαδίσουν, βαδίζουν. Παραδείγματος χάρη, η φύση έχει τοποθετήσει την Αλεπού να έχει πονηρία. Το γεράκι να είναι αρπακτικό. Το φίδι να είναι προσεκτικό. Και γενικά τα άλογα όντα ακολουθούν μία ένομη φυσική τάξη, ένομη, σύμφωνα με τον νόμο της φύσεως, φυσική τάξη. Ο άνθρωπος είναι δυνατόν να είναι και πονηρός σαν την Αλεπού και αρπακτικός σαν το αετό και προσεκτικός να σου κεντήσει τη φτέρνα σαν το φίδι και σαν τη τίγρη αιμοδιψής έτοιμος να σε σκίσει. Ένας άνθρωπος μπορεί να συγκεντρώνει όλα αυτά. Πού λοιπόν είναι ο άνθρωπος, αφού ως επιτοπλίστων σύγκριση μεταξύ ανθρώπου και ζώου ή ζώου και ανθρώπου αποδεικνύει ότι όχι ομοιώθη, δεν ομοιώθηκε μόνο με τα κτίνητα ζώα, με τα κτίνητα άλογα ο άνθρωπος, αλλά και υπερβαίνει σε πολλά τα κτίνη ο άνθρωπος. Άνθρωπον ζητώ. Υπάρχει εργαστήριο όχι εργαστήριο που το κατασκεύασε άνθρωπος, αλλά εργαστήριο που το κατασκεύασε ο ουρανός, μέσα στο οποίο γίνεται μεταποίηση του ανθρώπου, μη ανθρώπου, σε άνθρωπο. Παραβάνω, γίνεται μεταποίηση του ανθρώπου, μη ανθρώπου, σε άνθρωπο. Εκεί που έψανε ο Διογέννης και δεν έβρισκε ανθρώπους, ενώ ήταν γεμάτη κοινωνία από ανθρώπους, εκεί που τυχόν θα ψάχνουμε και εμείς για να βρούμε άνθρωπο σε μια κοινωνία που φοβάσαι τον άνθρωπο, σε αυτή την κοινωνία οι άνθρωποι, όσοι επιθυμούν, μπορούν να κάνουν μεταποίηση, να γίνουν άνθρωποι του ανθρώπου Ιησού. Άνθρωποι, αδέρφια του ανθρώπου Ιησού. Αναφέρει η Γραφή, το εξής, ότι λίγο πριν το κατακλυσμό, κατ' εντολήν του Θεού,
πήρε από όλα τα είδη των πτηνών, των ζώων και των ερπετών, ο Νόε, και τα έβαλε μέσα στην κυβωτό για να υπάρχουν και να παραβασιαστούν μετά την έξοδο, άμα τελείωνε ο κατακλυσμός. Πήρε και έβαλε το κοράκι στην κυβωτό και βγήκε κοράκι όταν άνοιξε η κυβωτό στο τέλος. Βγήκε αλεπού, βγήκε αλεπού και βγήκε αλεπού. Μπήκε τίγρης και βγήκε τίγρης από το κυβωτό μέσα. Όμως, η κυβωτός που έφτιαξε ο δεύτερος Νόε, ο Ιησούς Χριστός, που λέγεται Εκκλησία, μπαίνεις μέσα και βγαίνεις, μπαίνεις πόρνος από κεφαλής έως των ήχων, που πιθανόν να έχει ζήσει για πολλά χρόνια πόρνος σαν τη Ιωσία Μαρία την Αιγυπτία, αλλά βγαίνεις από την κυβωτό αυτή του Ιησού Χριστού που λέγεται Εκκλησία καθαρός σαν το χιόνι. Μπαίνεις άγριος, 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 και σου αφαιρεί η Εκκλησία αυτό το ρο, το ρ που σε εμποδίζει, και βγαίνεις από την Εκκλησία όχι άγριος αλλά άγιος. Μπαίνεις αλεπού και βγαίνεις αρνάκι ήμερο. Έχει τον τρόπο ο Κύριος, όπως ήταν ο επιγής ο ίδιος και τον έδειγνε ο Πιλάτος άνθρωπος, τέτοιους ανθρώπους να φτιάχνει. Φτιάχνει ανθρώπους όπως ήταν ο Κύριος. Και ξέρετε, αυτόν τον άνθρωπο που εμείς δείχνουμε τώρα, που φτιάχνει ο Χριστός, όπως τον έδειξε ο Πιλάτος, τον παίρνει ο Κύριος και όχι μόνο τον κάνει άνθρωπο που τον βλέπουν οι άνθρωποι και λένε «Να, ένας άνθρωπος», και το θαυμάζουν όπως θαύμαζα τον Χριστό, γιατί βλέπετε ο Κύριος όχι μόνο φτιάχνει ανθρώπους, αλλά είπε «Τα έργα που έκανα εγώ, που ξεπερνάνε τις ανθρώπινες δυνάμεις, αυτά τα ίδια τα έργα που έκανα εγώ ή ακόμη και μίζωνα», λέει ο Κύριος, «και μεγαλύτερα θα μπορέσει να κάνει όποιος με ακολουθεί». Μου κάνεις ένσταση ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτά που λέει ο Κύριος. Μην ενίστασε, γιατί έργο της πονηράς λογικής είναι αυτό. Υπάρχει και το «έλα να δεις», «έλα να κάνεις ένα βήμα», «έλα να κάνεις μια προσπάθεια», «έλα να αποκτήσεις μια πολύ μικρή πείρα», γιατί χωρίς αυτό πάντα λογικά θα λες «δεν μπορώ». Χωρίς
εμένα, λέει ο Κύριος, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και επομένως, αφού δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, άσε τον άνθρωπο στην πάντα. Θα είστε πάντα όχι άνθρωποι. Άνθρωπος είναι εκείνος που έρχεται μαζί μου και αποκτά τις δικές μου ιδιότητες του αληθινού ανθρώπου. Ελάτε λοιπόν να φτιάξουμε άνθρωπο μέσα στη γιβωτό του Κυρίου, δεν μπορώ να σε πείσω αν δεν θέλεις να γίνεις άνθρωπος, δεν μπορώ να σε πείσω να γίνεις άνθρωπος. Θα ακουστεί πάλι εκείνου του αρχαίου, του Διογέννη η φωνή. Θα βγει πάλι με το φανάρι και θα φωνάζει στους δρόμους, αν είναι το δυνατό να έρθει. Άνθρωπο ζητώ. Ήρθε ο άνθρωπος. Ήρθε από ψηλά ο Κύριος και έλαβε εντολή να φτιάξει ανθρώπους. Νέο νόμο να διδάξεις, του είπε ο πατέρας του στους ανθρώπους. Νέο νόμο. Να απελευθερώσεις τους εγμάλωτους από την κακία του. Να κάνεις αυτούς που είναι δούλοι στο κακό ελεύθεροι. Το γυρμένο από τα μεγάλα βάρη της ασωτείας σώμα του ανθρώπου προς τη γη, να το σηκώσεις προς τα πάνω, να κοιτάει επάνω, να ζητάει από πάνω για να πάρει τα καλά που έρχονται από πάνω. Γιατί άνωθεν εστί καταβαίνων παν δόρημα τέλειο. Εύχομαι αδελφοί μου να ακούμε αυτό που φώναξε ο Κύριος σαν πρώτο λόγο στο πρώτο κήρυγμά του. Μετανοείτε, ίγκηκε γάρ η βασιλεία των ουρανών. Απλά μετανοήστε, αγκαλιάστε με, αλλάξτε τρόπο ζωής, γιατί ίγκηκε, έχει έρθει και σίγουρα είχε έρθει η βασιλεία του, αφού ο βασιλιάς που τους μιλούσε ήταν μπροστά τους. Αυτός είναι η βασιλεία των ουρανών, αυτός είναι και ο βασιλιάς των ουρανών. Μετανοήστε λοιπόν και δεύτε ο πίσω μου, ελάτε πίσω μου για να γίνετε άνθρωποι. Αμήν. Το θέμα λοιπόν είναι άνθρωπο ζητώ. Δεν βρήκα άνθρωπο
είπε ο Διογένης, και ο Πιλάτος είπε, να ο άνθρωπος, ελάτε να γίνετε άνθρωποι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών εν εις ουρανείς, αγιαστήθω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εμπειούς σου, δώσει μη σήμερα και άφησε μη κλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Ιησούς ημάς. Αμήν. Βάζουμε μέσα τα πράγματα.